Κάποιοι δεν ήθελαν τι εκλογέ. Σήμερα παίρνουν την απάντησή του. Κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα γίνουν εκλογέ. Και αυτοί σήμερα παίρνουν την απάντησή του. Τώρα ανοίγει μια νέα σελίδα για τη χώρα. Ο λαό την τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 9 ψήφισε πιστεύοντα κούφιε υποσχέσει. Το πλήρωσε ακριβά. Και σήμερα είναι σοφότερο. Του είπαν πολλέ φορέ ότι τον έσωσαν. Και του δημιούργησαν τελικά πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στη χειρότερη κατάσταση που έχει βρεθεί ποτέ σε περίοδο ειρήνη. Και εξακολουθεί να δοκιμάζεται. Αλλά τουλάχιστον έχουμε κερδίσει χρόνο και ο ελληνικό λαό θα έχει την ευκαιρία να αποφασίσει με τι εκλογέ για το μέλλον του. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να σα πείσουν ότι όλα όσα έγιναν είναι για το καλό σα. Μην του πιστέψετε. Είχαμε προβλήματα. Αλλά βρεθήκαμε εδώ που βρεθήκαμε από τα απίστευτα λάθη το λαϊκισμό και την ανευθυνότητα της κυβέρνησης Παπανδρέου, με τον οποίο ταυτίστηκε απόλυτα ο κύριος Βενιζέλος από την αρχή ως το τέλος. Κάποιοι ακόμα θα προσπαθήσουν να σας πείσουν ότι όλα πια είναι μάταια, ότι όλα χάθηκαν, ότι η Ελλάδα δεν έχει ελπίδα να σηκωθεί στα πόδια της. Μη τους πιστέψετε. Κερδοσκοπούν στην κρίση από τη δική σας αγωνία. Παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια με την απελπισία του κόσμου. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Χρειάζεται λαό που πιστεύει στον εαυτό του και κυβέρνηση που βάζει πάνω απ' όλα το εθνικό μας συμφέρον, που μπορεί να πάρει αποφάσεις και μπορεί να διαπραγματευτεί στο εξωτερικό. Στο χέρι σας είναι πλέον, μόνο στο χέρι σας. Θέλω να αναλογιστείτε τη δύναμή σας, τη δύναμη να τα αλλάξουμε όλα στις 6 Μαΐου.